Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το Αρματολί και των Γρεβενών και η Επανάσταση του 1821» με κεντρικό ομιλητή τον Γρεβενιώτη, ιστορικό και συγγραφέα Απόστολο Παπαδημητρίου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού των Γρεβενών, ενώ συμμετείχε και η παραδοσιακή χοροδία του Συνδέσμου. Αύριο όλοι ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα της Ρωμιοσύνης της Ελλάδας, μια διπλή γιορτή, θρησκευτική. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, το χαρμόσυνο άγγελμα του Αγγέλου στην Χαριτωμένη Μαρία, και είναι και μεγάλη εθνική γιορτή γιατί έχουμε την Επανάσταση του 1821, την Ανάσταση του Γένους και την απελευθέρωση ενός μέρους της πατρίδας μας, τότε μόνο της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. Όλοι ξέρουμε τα γεγονότα εκείνα, ακούμε συνέχεια για τον Κολοτούρα, τον Παπαφλέσσα, τον Καραϊσκάκη και όλους αυτούς τους μεγάλους ήρωες, έτσι. Αλλά δεν ακούμε πολλά πράγματα για την περιοχή μας. Αυτό εμείς σκεφτήκαμε να μιλήσουμε και λίγο για τα Γραβενά. Και τα Γραβενά τότε δεν ήταν άμυρα της Επανάστασης. Βέβαια δεν έγινε κάποιο κίνημα εκείνη την εποχή, έγινε αργότερα, το 1854. Όμως εδώ πέρα οι Γραβενιώτες αγωνιστές, οι Κλεφθαρματολοί, όπως θα μας πει καλύτερα ο κ. Παπαδημητρίου, πήραν μέρος σε πολλές μάχες και στην Άουσα και στον Όλυμπο και στο Μεσολόγγι και ήταν το προανάχωμα των επιθέσεων του Τούρκων. Έτσι. Δηλαδή πάντα αντέκοπταν εδώ πέρα τις επιθέσεις της τουρκικής. Και από το 1700 περίπου μέχρι το 1854 είχαμε το λεγόμενο Αρματολί των Γραβενών. Είχαμε μεγάλους κλέφτες όπως ήταν οι Ζεδρέοι, το Σκέι, οι Ζακέοι και είχαμε και εμείς τον Κολοκοτρώνη μας, έτσι, τον Θεόδωρο τον Ζάκα, που πήρε μέρος στις τρεις επαναστάσεις. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε καλά όλοι μας. Κάποιοι τα ξέρουν. Υπάρχουν τα βιβλία, τα γράψει και ο Παπαδημητρίου και άλλοι στα βιβλία τους. Για όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά, θα μας μιλήσει ο κ. Παπαδημητρίου. Το 1770 ή λίγο αργότερα, ο Τότσκας με τον Μπέλο, ο πλαρχηγό του Μετσόγου, έστησαν ενέδρα σε Αλβανούς που επέστρεφαν από την Πελοπόννησο μεταξύ Φιλιππέων και Σμίξης. Απελευθέρωσαν περί τα 1000 γυναικόπαιδα και άρπαξαν πλούσια λάφυρα των Αλβανών. Στο συμβάν αναφέρονται και οι Άγγλοι αρχαιολόγοι Γουέις και Τόμσον που επισκέφτηκαν τη Σαμαρίνα το 1910. Και ο Τότσκας είχε ληστρικό βίο, αποφασιστικής όμως σημασίας για τον άγριο εκείνο κλέφτη. Υπήρξε η συνάντησή του με τον Άγιο Κοσμά. Ο Άγιος του ζήτησε να εγκαταλείψει αυτή τη ζωή και ο Τότσκας υπάκουσε. Δεν πάει μαζί με τα άλλα. Μόνο στα πόσκια περπατεί. Τα πόσλαρβα γναντεύει. Το που βρει γάργαρο νερό.